Να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε Λιβανέ. Τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή του ΣΥΡΖΑ και πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα και τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην Υπουργό, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα και στου τρει. Να ξεκινήσουμε, κύριε Λιβανέ, με ένα σχόλιο για την κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα με την κακοκαιρία. Είδαμε στη Χαλκίδα ήδη μία γυναίκα έχει χάσει τη ζωή τη. Καταρχήν, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια της 86χρονης και ακούσαμε το σφαραγμό του κυρίου που είχατε βγάλει. Προφανώς, τώρα εγώ δεν έχω καμία άμεση ενημέρωση, αλλά προφανώς ακούει και η πολιτική προστασία και έχουν επικοινωνήσει. Φαντάζομαι ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες όπως τις βλέπουμε από τα μέσα ενημέρωση να διαμορφώνονται εκεί. Χρειάζεται προφανώς ψυχραιμία και επέμβαση των υπευθύνων χωρίς να μπερδεύονται άλλοι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Είναι μια μοναδική περίπτωση τώρα κακοκαιρίας. Είχαμε όλοι δει στα δελτία καιρού ότι θα έχει κακοκαιρία, αλλά φαντάζομαι ότι κανείς δεν περίμενε, όπως είπε ο συνομιλητής σας πριν, να έχει δύο μέτρα νερό μέσα στην... Μια ανωτελεία. Να μας επιτρέψει να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Ψαθά. Είναι ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, γιατί έχουμε πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό και επανερχόμαστε. Κύριε Ψαθά, γεια σας και πάλι. Γεια σας, γεια σας. Τι, υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο νεκρό? Ναι, σήμερα την πυροσβεστική θα δούμε τώρα, μεταβαίνει η αστυνομία στο σημείο. Ναι. Σε ποια περιοχή, κύριε Ψαθά? Στα πολιτικά. Για ηλικιωμένο πρόκειται, τι πληροφορίες? Για ηλικιωμένο. Η πληροφορία είναι για ηλικιωμένο. Η κατάσταση τώρα που έχει περάσει λίγη ώρα από την τελευταία επικοινωνία που είχαμε, ποια είναι? Πέφτει στάθμη του νερού. Υπάρχει μια βατότητα σε κάποιους δρόμους. Όχι με ασφάλεια βέβαια. Υπάρχει αρκετό κομμάτι το οποίο είναι δύσκολη η πρόσβαση. Ναι. Υπήρχαν αυτοσχέδιοι ποταμοί στο κομμάτι μεταξύ ψαχνών πολιτικών και μεταξύ ψαχνών τριάδος. Αυτή την ώρα γίνεται διάνοιξη και απομάκρυνση των φερτών υλικών προκειμένου να υπάρχει διέλευση για να υπάρχει πρόσβαση στα πολιτικά και στην τριάδα. Και γίνεται και καθαρισμός εντός των ψαχνών. Μάλιστα. Δήμαρχοι, είμαστε σε επικοινωνία να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Άρη, θα παρακολουθούμε συνέχεια τι γίνεται. Θα έχουμε και σύνδεση και με τον Δημήτρη Λάπα σε λίγο. Χαλκίδα. Πάμε στο πολιτικό μας πάνελ να ζητήσουμε και πάλι συγγνώμη, αλλά η επικαιρότητα είναι αυτή η οποία αναπροσάρμοσε και την διάταξη της εκπομπής. Να πάρουμε ένα σύντομο σχόλιο και από τον κύριο Κατρούγκαλ και από τον κύριο Λοβέρδο για να μπούμε μετά στην πολιτική συζήτηση. Πολιτικά. Κύριε Κατρούγκαλ. Ακούστε, εμείς δεν πρόκειται να πτυχολογήσουμε επί νεκρών, όπως κατά κανόνα, κατά σύστημα έκανε και σαν να βγούμε εξακολουθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που περιμένουμε από τις αρχές είναι να ανταποκριθούν άμεσα στα καθήκοντά τους και να υπάρχει μετά ένας πλήρης απολογισμός, όχι μόνο για το πώς αντιέδρασαν απέναντι σε αυτή την πράγματι εξαιρετικό καιρικό φαινόμενο, αλλά και προηγουμένως οι τοπικές αρχές είχαν φροντίσει να καθαρίσουν. Ναι, αν είχαν καθαρίσει τα φρεάτε. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όμως, κύριε... θα πρέπει και φυσικά και εμείς απευθυνόμαστε στις οικογένειες όσων έχουν θύματα και δεν είναι απαραίτητο να είναι νεκροί και όλη αυτή η ταλαιπωρία η μεγάλη να βλέπεις το σπίτι σου πλημμυρισμένο και είναι προφανές ότι έχουν τη συμπάθεια, την αλληλεγγύη μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ένα σχόλιο και από τον κύριο Λοβέρδο για να πάμε στα της ΑΟΣ στη συνέχεια. Δεν τον έχουμε τον κύριο Λοβέρδο. Θα μιλήσουμε σε λίγο. Κύριε Λιβανέ, ΑΟΣ, Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου. Τι σηματοδοτεί αυτή η συμφωνία και αν είναι σε θετική κατεύθυνση, γιατί είδαμε και την αντίδραση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως. Ναι. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεται το σύνολο του ελληνικού λαού αλλά και η διεθνής κοινότητα ότι έχουμε μια πολύ πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη για την πατρίδα μας στην περιοχή με αυτή την συμφωνία. Το πρώτο είναι ότι αναγνωρίζεται πλέον και δει από μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς νησιά η ύπαρξη υφαλοκρηπίδας και δικαιώματα στην θαλάσσια ζώνη επιρροής από τα νησιά τα ελληνικά. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά ακυρώνεται αυτό το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο έτσι βρίσκεται εκτός πλέον, εκτός του ότι βρισκόταν εκτός νομιμότητας, βρίσκεται και εκτός πραγματικότητας πλέον, διότι η αβάσιμη και καταχρηστική διεκδίκηση της υφαλοκρηπίδας από των ελληνικών νησιών από την Τουρκία καθίσταται πλέον τελείως ανενεργή και σαν έννοια, έτσι όπως προσπαθούσε να την περάσει στο δημόσιο διεθνή διάλογο η Τουρκία. Το τρίτο είναι ότι
παράλληλα με την συμφωνία που πέτυχε η Ελλάδα με την Ιταλία, διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομιμότητας στην Μεσόγειο, που ουσιαστικά συμπιέζει και την Λιβύη για να πάρει τις διαφορετικές και πιο ορθές αποφάσεις από τη μια, και από την άλλη όλο αυτό δείχνει ότι η πολυδιάστατη εθνική στρατηγική της Ελλάδας, η οποία πιστεύω και εύχομαι ότι θα είναι εθνική πολιτική και θα την υποστηρίξουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις με ομοψυχία, βάζει ένα τέλος στην αδράνεια και στις εκκρεμότητες του παρελθόντος και δημιουργεί μια νέα κατάσταση με τη βάση του διεθνούς δικαίου και με τη βάση βεβαίως της λογικής, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς και την υπηρετούμε εθνικά. Είναι έτσι όπως το περιγράφει ο κύριος Λιβανός, μπήκε τέλος σε μια πολυετή αδράνεια, θα υπάρξει, μπορεί να υπάρξει εθνική γραμμή σε αυτό? Η εθνική γραμμή είναι επιδίωξη και αυτή τη στιγμή έχουμε πράγματι ένα κενό εθνικής στρατηγικής που πρέπει να καλυφθεί. Να εξηγηθώ. Η συμφωνία με την Αίγυπτο χρειαζόταν. Την είχαμε ζητήσει επανειλημμένα, την είχαμε επιδίωξει και εμείς όσο ήμασταν κυβέρνηση. Μια συμφωνία όμως η οποία θα είναι καλή για τα εθνικά συμφέροντα, όχι μόνο για την οριοθέτηση τη συγκεκριμένη, αλλά κυρίως για την επόμενη μέρα, για τις οριοθετήσεις που θα ακολουθήσουν και με τη Λιβύη και με την Τουρκία. Η συμφωνία λοιπόν αυτή έχει ακόμα προβληματικά σημεία, γιατί όπου έχουμε ζητήσει εισηγήσεις από την κυβέρνηση και τις οποίες ακόμα δεν έχουμε πάρει. Να εξηγηθώ. Ναι, πιο συγκεκριμένα, τι είναι αυτό το διαφορετικό, γιατί είχατε διαχειριστεί και εσείς αυτά τα θέματα, κύριε Κατρούγκαλη. Η οριοθέτηση, όπως προκύπτει από το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο έχει τεθεί ή έχει εκδοθεί στη δημοσιότητα, είναι περίπου της τάξης κάτι λιγότερο από 45% για μας, κάτι παραπάνω από 55% για την Αίγυπτο. Υπολείπεται δηλαδή το απότατο ορίου Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ που είχε οριστεί με το νόμο 4001 το 2011. Δεν είναι αυτό το σημαντικότερο, γιατί πράγματι μπορεί να καταλήξει κανείς σε μια οριοθέτηση που να υπολείπεται λίγο της μέσης γραμμής. Το σημαντικό είναι η επίρρεια που δόθηκε στα νησιά, ειδικά στα μεγάλα νησιά. Για να μας παρακολουθούν οι τηλεθεατές μας, η επίρρεια δείχνει σε ποιο ποσοστό κάθε νησί συμμετέχει στη διαμόρφωση της κατανομής της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας. Αν για παράδειγμα έχει 100% επίρρεια, τότε η ΑΟΣ μοιράζεται ακριβώς στη μέση. Εάν έχει 90% επίρρεια, μοιράζεται 45-55. Είχαμε στο παρελθόν δεχτεί, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της Ιταλικής, της οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ με την Ιταλία, μειωμένη επίρρεια σε ορισμένα νησιά, η οποία όμως υπεραναπληρωνόταν από αυξημένη επίρρεια άλλων. Και κυρίως δεν είχαμε δεχτεί μέχρι στιγμής μικρωμένη επίρρεια σε μεγάλα νησιά. Το μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου, όπως είναι η Κρήτη, φαίνεται να έχει επίρρεια κάτω από 90%. Πολύ μικρότερη επίρρεια φαίνεται να έχει Κάσος και Κάρπαθος. Περιμένουμε ότι η κυβέρνηση λοιπόν πρώτα-πρώτα να μας πει για τα ποσοστά επίρρειας, τα οποία δεν προκύπτουν από το κείμενο της συμφωνίας. Και μετά να μας εξηγήσει σε ποια στρατηγική θα εντάξει την υποχώρηση αυτή την οποία έκανε. Για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Κύριε Λοβέρδο, πώς για παράδειγμα, μισό λεπτό και δύο πράγματα έχω ακόμα να σας πω για να τοποθετούν πληρέστερα και οι συνάδελφοι. Πώς πρόκειται να ενταχθεί, για παράδειγμα, αυτή η υποχώρηση όταν θέλουμε να πραγματευτούμε για το Καστελόριζο? Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε στο πλαίσιο μιας στρατηγικής, την οποία όμως περιμένουμε να ακούσουμε από την κυβέρνηση. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό. Δεν ακυρώνει αυτόματα, όπως ακούστηκε και από τον συνάδελφο κύριο Λιβανό και από τον Υπουργό Εξωτερικών, αυτή η συμφωνία, το παράνομο τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Έχουμε στην πραγματικότητα δύο συμφωνίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή αφορούν την ίδια θαλάσσια ζώνη. Πρέπει να μας εξηγήσει πάλι η κυβέρνηση με ποια στρατηγική πρόκειται να κινηθεί. Εσείς δεν θα προχωρούσατε, κύριε Κατρούγκαλη, σε αυτή τη συμφωνία? Στην παρόμοια συμφωνία δεν προχωρήσαμε όταν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Δέχομαι ότι υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία όπως είναι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Όμως, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες τοποθετήσεις μας, εάν η συμφωνία η οποία μας πρότεινε η Αίγυπτος δεν ήταν αυτή που θεωρούσαμε εμείς οι καταλληλότεροι,
είχαμε εναλλακτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα την επέκταση των χωρικών υδάτων, νότια και νοτιοανατολικά τη Κρήτη. Για να δρανοποιήσουμε. Μία μικρή ερώτηση πριν. Θα έρθουμε σε εσάς. Ευχαρίστω. Μία μικρή ερώτηση. Θα την υπέγραψε ή όχι ο κύριος Κατρούγκαλος ως υπουργός εξωτερικών? Θα τοποθετηθεί ο κύριος Λοβέρδος και θα μας απαντήσει στη συνέχεια. Όχι, θα απαντήσω σε αυτό. Ούτως ή άλλως έχουμε το ερώτημα αν θα υπερψηφίσουμε ή δεν υπερψηφίσουμε όταν θα έρθει την προσκύρωση. Και σας λέω ότι για να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θέλω να έχω τις απαντήσεις για την επίρρεια των νησιών και κυρίως πώς εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική. Κύριε Λοβέρδο, η δική σας θέση επί του συμφώνου. Μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Ναι. Είμαι στην Εύβοια. Είμαι όμως στην Νότια Εύβοια. Δεν αντιμετωπίσαμε εδώ τα καιρικά φαινόμενα που αντιμετώπισαν κοντά στη Χαλκίδα. Ωστόσο, η κατάσταση από χθες το βράδυ και εδώ ήταν πάρα πολύ. Έδειχνε να είναι επικίνδυνη. Δεν μπορώ να μην κάνω μια λέξη γι' αυτό. Προφανώς. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει καταγραφή όλων των δεδομένων για να δούμε αν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν να χάνονται άνθρωποι χωρίς να λέμε τι έχει ακριβώς συμβεί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει τις επόμενες ώρες και θα γίνει. Και ως κόμμα της αντιπολίτευσης θα τοποθετηθούμε και εμείς. Πάμε στην συμφωνία με την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το μεγάλο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της συγκεκριμένης επιμέρους συμφωνίας με την Αίγυπτο. Αφού η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει στρατηγική και αφού επιμένει στη συζήτηση σε τέτα-τέτ με τις χώρες οι οποίες έχουν σύνορα με την Ελλάδα εντός εισαγωγικών, δηλαδή εάν ορίζαμε όλοι τις αποκλειστικές οικονομικές μας ζώνες, θα είχαμε επαφή και άρα πρέπει να γίνουν συμφωνίες. Αφού επαναλαμβάνω δεν έχουμε κάνει την προσωρινή εξωτερική οριοθέτηση εμείς, είμαστε υποχρεωμένοι μετά μέρος με το μέρος, με την Ιταλία, με την Αλβανία που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, και κακώς αυτή η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τη φάση της ένταξης των διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτύχει την προώθηση της συμφωνίας του 2009. Η ιστορία με την Αλβανία, έχει τελειώσει, είχε σταματήσει το 2009 περίπου. Έχει μια δεκαετία. Μάλιστα, τελείωσε με την δική τους απαράδεκτη στάση και για εσωτερικά δικά τους προβλήματα. Ωστόσο, τώρα που ήταν να συζητηθεί και να αποφασιστεί, έγινε αυτό. Ναι. Η ενταξιακή διαπραγμάτευση, η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με την ΕΕ, η Ελλάδα έπρεπε να κρατήσει μια πολύ στεναρή στάση και να διασυνδέσει το ένα θέμα με το άλλο. Κύριε Λοβέρδο, εσείς αυτή τη συμφωνία θα την στηρίξετε όταν έρθει στη Βουλή, το κίνημα αλλαγής? Έχω μια αιτίαση. Ο υπουργός, ο κύριος Δένδιας, μας είχε ενημερώσει, εμάς τουλάχιστον, νομίζω και τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω και τα άλλα κόμματα, πάντως εμάς το είχε κάνει, πριν από περίπου 1,5 μήνα, για πλευρές της διαπραγμάτευσης εν ώψη της κατάρτισης αυτής της μερικής συμφωνίας. Υπήρχαν θέματα τα οποία είχαμε συζητήσει τότε. Είχα ενημερώσει και την κυρία Γεννηματά λεπτομερώς, τα οποία δεν ξέρω πώς εξελίχθηκαν, γιατί ο κύριος Δένδιας είχε την καλοσύνη να με ενημερώσει ότι μεταβαίνει στο Κάιρο, αλλά μετά την υπογραφή της συμφωνίας δεν είχαμε επικοινωνία. Όχι με δική μου ευθύνη. Υπάρχουν λοιπόν ανοιχτά θέματα για τα οποία θέλω να ξέρω πώς έκλεισαν. Δεν αποτυπώνονται στη συμφωνία, άρα πρέπει να ρωτήσω και να μάθω. Δεύτερον, έκανα εγώ με τους συνεργάτες μου μια προσπάθεια καταγραφής της επίρρειας και δεν βγαίνουν τα ποσοστά που λέει και ο ένας και ο άλλος από τους συνομιλητές μου. Πόσο τα βγάζετε εσείς, κύριε Λοβέρδο? Γύρω στα 47% με 53%. Ναι, απέχει πάρα πολύ από αυτό που έχουμε ακούσει πάντως. Είμαι έτοιμος να αποδεχθώ. Αυτά έκανα εγώ, αλλά εγώ δεν είμαι υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, ειδικός επιρρογνώμων ή διπλωμάτης. Εγώ και οι συνεργάτες μας είμαστε ένα κομμάτι της εθνικής αντιπροσωπείας και χωρίς να έχω την τεχνική επάρκεια προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς την επίρρεια. Θα ήταν άρτιο την ενημέρωση να την είχαμε από τον ίδιο τον Υπουργό των Εξωτερικών. Κύριε Βανέ, μια ερώτηση η οποία... Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Κύριε Λοβέρδο, ολοκληρώστε. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε απόλυτη ενημέρωση πριν τοποθετηθούμε στη Βουλή, που φαντάζομαι, επειδή μίλησαν για άμεση συνεδρία της Βουλής, αυτό θα πρέπει να πάει ανάμεσα 23 με τέλος Αυγούστου. Άρα εδώ είμαστε. Θέλω να πω σε όποιον με ακούει ότι κάθε διμερή συμφωνία έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Εμείς κάνουμε αυτή τη στιγμή το θετικό, να απαντάμε στο παράνομο, στο άκυρο, στο ανυπόστατο τουρκολιβικό σύμφωνο. Χρειάζεται βέβαια
να δούμε πώς θα συνεχιστεί η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν δύο συμφωνίες εν προκειμένου, έτσι. Ναι, ναι. Η μία πέφτει πάνω στην άλλη. Αυτό είναι καλό για μας. Απ' την άλλη, η μειωμένη επίρρεια που πρέπει να την προσδιορίσουμε ακριβώς, και η μερικότητα της συμφωνίας που μπορεί να θέτει θέματα μιας κακόβουλης επιχειρηματολογίας της Τουρκίας, είναι θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε πώς ακριβώς έχουν. Η αντίδραση της Τουρκίας με την Ναύτεξ, με αυτά που είπε ο Ερντογάν, με αυτά που είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, δείχνει την ενόχλησή τους. Όχι την ενόχλησή τους απλώς, δείχνει το την επιθετικότητά τους. Όλα αυτά πρέπει να τα ζυγίσουμε για να έχουμε ξεκάθαρη γνώμη αν πρόκειται για μια θετική ενέργεια ή για μια αρνητική. Τη θετικότητά της δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο κανείς να λέει ότι πρόκειται για μια αρνητική συμφωνία. Ωστόσο εμείς έχουμε ανάγκη περαιτέρω πληροφόρησης, δεν την έχουμε, κακώς δεν την έχουμε από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών και θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα όταν έχουμε την πλήρη ενημέρωση. Η ερώτηση στον κύριο Λιβανό, τίθεται θέμα πληροφόρησης, άρα μήπως ήρθε η ώρα να γίνει και ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Ναι. Έχουν πει πολλά ζητήματα στο τραπέζι. Υπάρχει την τουρκική πολιτικότητα. Προκύπτει μια συμφωνία στην οποία, για την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών είπε: δεν ήξερα τι πήγαινα να υπογράψω. Η κυρία Μέρκελ δεν ενημερώνεται. Τηλεφωνεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Πομπέο. Υπάρχει μια κινητικότητα. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, δεν έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση. Και αυτή η κινητικότητα, είναι προς το συμφέρον της χώρας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και είναι, εντάσσεται και μέσα στο πλαίσιο της δικής μας εθνικής στρατηγικής. Θέλω να επισημάνω ότι τόσο ο κύριος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους πολιτικούς αργηγούς της κατηδίαν συναντήσεις που είχαν τις προηγούμενες ημέρες, και όπως είπε και ο κύριος Λοβέρδος πριν, ο κύριος Δένδιας όχι μόνο τώρα, διαρκώς ενημερώνει τους εκπροσώπους των κομμάτων στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Εγώ θέλω να διακρίνω λίγο τις δύο τοποθετήσεις των συναδέλφων. Εκτιμώ υπάρχουν δύο στοιχεία όμως. Η μία ενημέρωση κατά τον κύριο Δένδια, η μία ενημέρωση της Μέρκελ, της κυρίας Μέρκελ, που προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τρέχον εξάμηνο, και το τηλεφώνημα του κύριου Πομπέο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ακούστε, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτά τα θέματα δεν είναι θέματα καθημερινής πολιτικής, τα οποία μπορούμε να αναλύουμε έτσι ο καθένας με τη γνώμη του και με την διάθεσή του, ιδιαίτερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Η διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί είναι αυτό που γίνεται τώρα, ενημέρωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη συμφωνία. Είμαι βέβαιος ότι θα δεχθούν τα τηλεφωνήματα που πρέπει οι αξιότιμοι συνάδελφοι εκπρόσωποι των κομμάτων για την εξωτερική πολιτική, και θα οδεύσει αυτή η συμφωνία για να κυρωθεί στη Βουλή στο τέλος του μήνα, γιατί τώρα η Βουλή είναι κλειστή. Εκτιμώ και εγώ ότι θα είναι στη βδομάδα που ξεκινάει 23-24 Αυγούστου και στη συνέχεια θα κατατεθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Θέλω να διακρίνω λίγο όμως το στίγμα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί κάποιος εκπρόσωπος κόμματος ή κάποιο κόμμα συνολικά ή κάποιος αρχηγός να έχει μια διαφορετική άποψη. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς διαπραγμάτευση η οποία γίνεται, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά τα κόμματα και δει η πολιτική αρχηγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι χρειαζόμαστε τη δημιουργική και σοβαρή και όριμη κριτική από όλες τις πλευρές, και νομίζω ότι ο κ. Λοβέρδος σε αυτό το επίπεδο κινήθηκε. Αυτό που δεν χρειαζόμαστε είναι προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από τη μια μεριά και δημιουργίας μικροκομματικών κερδών από την άλλη. Αυτό κρίνω ότι δεν συμφέρει ούτε την εθνική γραμμή, την εθνική ομοψυχία και τον εθνικό στόχο, αλλά βεβαίως δεν συμφέρει και τα ίδια τα κόμματα που διολυσταίνουν σε τέτοια αντιπολίτευση. Ένα τελευταίο σχόλιο του κύριου Κατρούκαλου και από τον κύριο Λοβέρδο. Όχι, θέλω και εγώ να πω κάτι στο τέλος, κύριε Λοβέρδο. Δεν γίνεται να μην πω. Ναι, βέβαια. Και κύριε Κατρούκαλε, εσάς σας είχε τηλεφωνήσει ο κύριος Δένδιας πριν πάει στο Κάιρο. Ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Λοβέρδος, δηλαδή είχα απλώς την ειδοποίηση ότι πηγαίνει, πάλι με την επιφύλαξη ότι δεν είναι βέβαιος ότι θα υπογράψει αυτά που είπε και δημόσια. Μετά έχουμε ζητήσει και εμείς διευκρινήσεις για τα σημαντικά ζητήματα τώρα στα οποία αναφέρθηκα, για την επίρρεια, για ακριβώς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, για τα οποία ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Μάλιστα. Το ζήτημα όμως δεν είναι τόσο, είναι προφανώς θέμα ενημέρωσης και κυρίως θέμα ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Είναι όμως πάνω απ' όλα θέμα στρατηγικής. Εάν δεν εξηγήσει η κυβέρνηση πώς κινήθηκε στο θέμα της επίρρειας της Κρήτης,
τη Κάσου τη Καρπάθου. Mm-hmm. Πώς θα προχωρήσει μετά. Θα θέλετε διευκρινήσει σε πρέπει... σχέση με την επίρρεια, λοιπόν, κύριε Λεβέρδο, μισό λεπτάκι να το ξεπροσδιορίσω αυτό. Τι θα κάνουμε με τον Καστελόριζο. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση που έχει στο εσωτερικό τη μια ισχυρή γραμμή, η οποία λέει ότι οποιαδήποτε επίρρεια κάτω του 100% δεν είναι αποδεκτή, να ξεκαθαρίσει τη στάση της. Να μας προσδιορίσει τι ακριβώς θέλει και με ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών πράγματι να διαμορφώσει. Είναι σαφές. Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λουβέρδο, ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Εγώ για το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών έχω τοποθετηθεί τόσες φορές, το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι σωστό να μας στέλνει ο κύριος Δένδιας το κείμενο της συμφωνίας, ξέρω, και παράλληλα να το βλέπουμε και δημοσιευμένο στα sites. Είναι μια υποτίμηση της αντιπολίτευσης που δεν συμφέρει τη χώρα. Το υπογραμμίζω. Κλείνω με μια αναφορά. Θέλω να καταγγείλω, πραγματικά να καταγγείλω, το γεγονός ότι η Βουλή, μετά από τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, ψηφίσαμε μια φορολογική διάταξη για τη μείωση της προκαταβολής του φόρου της επόμενης χρονιάς, η οποία θα κυμαίνεται ανάλογα με τα έσοδα των εταιριών και των φυσικών προσώπων το πρώτο τρίμηνο του 20 και δεν το βάλανε στο τάξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πάρα πολύ σημαντικό, αφορά χιλιάδες. Δεν το βάλανε στο τάξη. Ακούστε με, έχετε και δίκιο. Τώρα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, υπάρχει η πέναλτι εάν δεν υποβάλεις τα δεδομένα για την επόμενη χρονιά σου. Είναι πολύ σημαντικό. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν πρόστιμα, ενώ υπάρχει ανενεργή διάταξη για την οποία δεν πήρε πρωτοβουλία η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το ακούει και ο κύριος Λιβανός. Φαντάζομαι θα μεταφέρει το θέμα και στα αρμόδια υπουργεία. Η Βουλή είναι κλειστή, η Βουλή είναι κλειστή και δεν έχουμε άλλο τρόπο να κάνουμε αυτή την καταγγελία παρά είναι μόνο πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Το ακούει και ο κύριος Λιβανός. Νομίζω θα μεταφέρει το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Τον κύριο Λιβανό, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο